καταρχήν πόσο εύκολο ήταν να γνωρίσεις τις πιέσεις και να πεις το ναι στην ΑΕΠ και γιατί τόσο αποφασισμένος με την ΑΕΠ. Καταρχήν καλησπέρα σε εμένα. Θα έλεγα ότι για κάθε ποδοσφαιριστή ένας μεγάλος σύλλογος αποτελεί πρόκληση. Οπότε δεν χρειάζεται να σκεφτείς πάρα πολλά, απλά ας χρησιμοποιήσεις τη φράση «παίρνεις τον χορό και χορεύεις». Και από εκεί και πέρα νομίζω ότι πρέπει να δώσεις το καλύτερο σε αυτό έτσι ώστε να ανταπεξέλθεις στις απαιτήσεις που έχει μια τέτοια ομάδα. Αλλά να μείνουμε λίγο σε αυτό, με συγχωρείτε. Ήταν εύκολο να κλείσεις τα αυτιά στις πιέσεις που υπήρχαν, γιατί υπήρχαν ενδιαφέροντα από άλλες ομάδες και να μείνεις σταθερός στην αποφάσεις για την ΑΕΠ. Από τον ΠΑΟΚ συγκεκριμένα είχε γραφτεί ότι ήταν έντονο το ενδιαφέρον. Γιατί? Ναι, κοιτάξτε, όπως έχω πει και σε προηγούμενες συνεντεύξεις μου, κινήθηκα με γνώμονα το ποδοσφαιρικό κομμάτι. Νομίζω ότι η ΑΕΚ ήταν η ομάδα η οποία θα μου παρήχε τη δυνατότητα να μπορέσω να πάρω αυτό που θέλω και να βοηθήσω κι εγώ βέβαια την ομάδα μέσα από αυτό. Αυτή ήταν η επιλογή μου. Επέλεξα την ΑΕΚ για ποδοσφαιρικούς λόγους και ποιο θα ήταν το καλύτερο μελλοντικό βήμα για μένα. Το γεγονός ότι η ΑΕΚ στηρίζει τους Έλληνες, το βλέπουμε εδώ και τα τελευταία χρόνια, έχει κάνει μια ελληνική παρέα ουσιαστικά που είναι όλοι μαζί, ήταν ένα παραπάνω κίνητρο για σένα για να μπει σε αυτή την ομάδα. Ναι, φυσικά. Το ευχάριστο της περσινής χρονιάς ήταν ότι στήριξε τους Έλληνες, αποτελούνταν από ένα ελληνικό κορμό και αυτό σου εμπνέει μια εμπιστοσύνη, θα έλεγα. Ναι, και είναι, κατά τη γνώμη μου, είναι αυτό που θα έπρεπε οι περισσότερες ομάδες να αναγνωρίσουν. Ποδοσφαιρικά, είσαι αναρωθεί στο εξωτερικό. Στην Ελλάδα έκανες καλά πράγματα με τον Απόλλωνα και τώρα είναι η ΑΕΚ. Οι διαφορές σε όλο αυτό. Κοιτάξτε, στο εξωτερικό υπάρχει μια διαφορετική νοοτροπία και φιλοσοφία. Θα έλεγα πως ας μιλήσουμε για το ποδόσφαιρο εκεί πέρα είναι για εκείνους χαρά. Θα έλεγα πως αντλούν μόνο τα θετικά που μπορεί να προσφέρει το ποδόσφαιρο. Θέλω να πιστεύω ότι και στην Ελλάδα σιγά σιγά θα μπορέσουμε να πάρουμε αυτά τα ερεθίσματα και να μπορέσουμε να το βελτιώσουμε και να αποκτήσουμε μια τέτοια κουλτούρα. Έχουμε δει ότι χρησιμοποιείς και δεξιά και αριστερά. Πού νιώθεις πιο άνετα εσύ? Δεν έχω κάποιο ιδιαίτερο πρόβλημα. Όπου μου ζητήσει να παίξω, θα προσπαθήσω να δώσω το καλύτερο μου. Όλη αυτή η πίεση που υπάρχει το τελευταίο διάστημα, επειδή η ΑΕΚ δεν κάνει μεταγραφές, επειδή η ΑΕΚ πρέπει να υπερασπιστεί τον τίτλο της, περνάει σε εσάς μέσα στα αποδυτήρια ή σε εσάς τους νέους που είστε λίγο καιρό? Δεν έχω αντιληφθεί κάτι τέτοιο. Δεν είναι και στην αρμοδιότητά μας να μπαίνουμε σε τέτοιες διαδικασίες. Έχουμε εμπιστοσύνη στους διοικούντες και στους παράγοντες που περιβάλλουν την ομάδα. Από εκεί και πέρα, εμείς αυτό που πρέπει να κάνουμε είναι να βγάζουμε το καλύτερο μας για αυτό το σύνολο. Βλέπουμε ότι αγωνιστικά ο Ζουμίδης θέλει να πηγαίνει μπάλα στα άκρα, όπως εσάς, ή και να συμμετέχετε ενεργά, να συγκλίνετε προς τον άξονα, να δίνετε χώρο στους μπακ. Το γεγονός αυτό αγωνιστικά σε κάνει να έχεις μεγαλύτερη αυτοπεποίθηση ότι θέλει ο προπονητής να σε βάλει πιο πολύ στο παιχνίδι, να σας βάλει τους ακραίους πιο πολύ στο παιχνίδι και στη δημιουργία? Το πλάνο του προπονητή και εμένα με έχει ενθουσιάσει ευχάριστα. Θέλει να έχουμε την κατοχή της μπάλας, την υπεροχή στο παιχνίδι. Είναι, από ό,τι έχω καταλάβει, είναι όλες οι θέσεις απαραίτητες. Σιγά σιγά μπαίνουμε και εμείς στο σκεπτικό του. Προσπαθούμε να εφαρμόσουμε αυτά που μας έχουν ζητηθεί και ευελπιστώ ότι όλα θα πάνε καλά. Θα ήθελα να μου αναλύσεις λίγο τη σχέση σου με τους υπόλοιπους συμπαίκτες σου. Εισπράτης, το ρωτήσαμε στο Μάριο αυτό χθες, πώς εισπράτης το κλίμα στα αποδυτήρια, ότι έρθει η οικογένεια. Η αλήθεια είναι ότι πριν έρθω ακόμα είχα ακούσει πάρα πολύ καλά λόγια για το κλίμα που έχει κρατήσει στην ομάδα. Το έζησα και εγώ ο ίδιος και όντως το επιβεβαιώνω. Η ατμόσφαιρα είναι πάρα πολύ όμορφη. Με έχουν πλησιώσει όλα τα παιδιά και όλοι οι παράγοντες τη
της ομάδος, με έχουν κάνει να αισθανθεί άνετα και το ευχαριστήκαμε και εγώ περισσότερο και μέρα με τη μέρα βελτιώνεται και γίνεται και πιο όμορφο. Πόσο ζήλεψες όταν έβλεπες από την κερκίδα τους συμπαίκτες του, τους καινούργιους συμπαίκτες του να κάνουν τη φιέστα που βλέπεις και πίσω σου και αν έχεις κάνει ήδη προβολή εικόνας για τον χρόνο σου. Κοιτάξτε, εκείνη τη μέρα, όπως γνωρίζετε όλοι σας, ήταν μια μέρα χαράς. Γιόρταζαν και οι δύο ομάδες, η μία γιατί κατάφερε να σώσει την κατηγορία, η μία γιατί στέφθηκε πρωταθλήτρια. Νομίζω η ευχαρίστηση φάνηκε στα πρόσωπα όλων. Στο δικό μου το μυαλό, να σου πω την αλήθεια, προσπάθησα να αντλήσω όλη την όμορφη ατμόσφαιρα που επικρατούσε εκείνη τη μέρα και έφυγα χαρούμενο συγκεκριμένο από το γήπεδο. Και πώς βλέπεις και την Αγία Σοφιά, το νέο γήπεδο που σηκώνεται, με δεδομένο νομίζω ότι έχεις επισκεφτεί κιόλας κάνα δύο φορές τα έργα που γίνονται στη Νέα Φιλαδελφία. Ένα γήπεδο σύγχρονο με ευρωπαϊκά δεδομένα. Τα δικά μου λόγια νομίζω περισσεύουν αυτή την επιβεβαίωση. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ.